Και αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο είναι δεδομένες οι θέσεις του. Ίσως το κόμμα με τις πιο δεδομένες θέσεις. Έχει ξεκαθαρίσει την στάση του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στο τι σημαίνει μνημόνια για τον απλό άνθρωπο. Να πάμε λίγο και στη Σιλίνα να ολοκληρώσει. Να και δούμε αν θα κάνει δηλώσεις και ο κ. Κουτσούμπας, για να μην την κόβουμε συνεχώς. Κοίταξε, και εκείνος ανεβαίνει προς το παρόν. Μην κάνεις εκτιμήσεις, την έχουμε πατήσει. Προς το παρόν είπα. Όχι, είπα, συνεχίζει μέσα. Κάτσε, μην είσαι σίγουρος. Α, συνεχίζει. Ωραία. Λοιπόν. Δεν έχουμε. Πάμε στη Λίνα. Λίνα, μας συγχωρείς. Συγγνώμη για τη διακοπή. Η κυρία Γεννηματά αναμένεται σε λίγη ώρα να φτάσει εδώ στο ραδιομέτρο. Είναι και η μόνη. Μπορεί να έρθει πρώτη, αλλά από ό,τι φαίνεται. Είναι και η μόνη κυρία, η μόνη γυναίκα πολιτική αρχηγός που θα πάρει μέρος σε αυτό το debate. Σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ. Θα συνοδεύεται από τους συνεργάτες της, από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χριστίδη, και από τον κύριο Παπαθεοδόρου. Αυτό που θα επισημάνει η κυρία Γεννηματά είναι ότι χρειάζεται ο τόπος συνεννόηση, ότι χρειάζεται συνεργασία, κοινωνικές συνενέσεις για να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν. Και βασική επιδίωξη της κυρίας Γεννηματά είναι να αναδειχθεί το ΠΑΣΟΚ ως η τρίτη δύναμη. Να έχει την τρίτη δύναμη το ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να μπορέσει να επιβάλλει τις συνεργασίες που χρειάζεται, όπως σημειώνει ο τόπος, για να ξεπεράσει την κρίση. Τώρα να σου πω επίσης ότι αυτό που επισημαίνει η κυρία Γεννηματά είναι ότι δεν χρειάζεται υπόλωση. Υπόλωση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Γιατί, όπως λέει, αποπροσανατολίζει από τα προβλήματα του τόπου. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν το τι έχει να πει για όλους τους τομείς στους οποίους θα ερωτηθεί και θα δούμε αν θα επιλέξει να κάνει και ερώτηση. Λίνα, να ρωτήσω κάτι, αν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε. Η συνεργασία της του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία ήταν γεγονός όλο το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει η ανοιχτή πόρτα για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, λέω ότι ξέραμε. Το παρελθόν. Προηγούμενη κυβέρνηση. Στο παρελθόν. Ναι. Τι γνωρίζαμε. Ναι. Λέω, υπάρχει το ίδιο ανοιχτή πόρτα για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που λέει η κυρία Γεννηματά είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία όλων των δυνάμεων. Είναι δυνατόν όλοι μαζί να συνεργαστούν από βλέπουμε κοινού για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν Λίνα, τα βλέπουμε προβλήματα. Βλέπουμε τον κύριο Μεϊμαράκη, ο οποίος μόλις έφτασε.